Κύριε Φιλιππίδη, ποια είναι τα μηνύματα που μεταδίδεται, που κοινωνείται στον κόσμο με αυτό το εγχείρημά σας? Προσπαθώ να περάσω το μήνυμα της αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Είτε με τη δωρεά οργάνων, είτε με την εθελοντική αιμοδοσία και φυσικά και την αγάπη μας για το περιβάλλον. Πότε ξεκινήσατε και πότε υπολογίζατε να φτάσετε στη Σιτία? Ξεκίνησα 5 Μαΐου από την Οροστιάδα και καλώς εφόσον των πραγμάτων σε 34 εβδομάδες θα φτάσω στη Σιτία, γύρω στα τέλη Νοεμβρίου. Πώς σας αντιμετωπίζει ο κόσμος έτσι όταν έρχεστε σε επαφή μαζί του και του λέτε αυτά που θέλετε να περάσετε? Τώρα αποδεικνύει ότι ο Έλληνας έχει ψυχή και καταλαβαίνει και αναγνωρίζει τις μεγάλες προσπάθειες και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευελπιστώ δε ότι και στο μέλλον θα συνεχίσουμε έτσι όλοι μαζί ώστε να συμπαραστασούμε στον άνθρωπο που υποφέρει από χρόνιες παθήσεις. Η βοήθεια που έχετε από κάποιους? Όχι. Ξεκίνησα χωρίς χορηγούς. Στην διάρκεια όμως της διαδρομής μου επισκέφθηκα την Pharmatem, μια φαρμακοβιομηχανία, οι οποίοι μου έχουν καλύψει ένα αρκετά μεγάλο μέρος της διατροφής μου.